Μια θέση στη διοίκηση του επιμελητηρίου της Ξάντης θα διεκδικήσει ο Σωτήρης Τσακύρογλου, ο οποίος και θα ηγηθεί ενός ανεξάρτητου και αδέσμευτου συνδυασμού αποτελούμενο από επαγγελματίες της περιοχής. Ο κ. Τσακύρογλου επισημαίνει μεταξύ άλλων την ανάγκη για ριζικές αλλαγές μέσα στο επιμελητήριο, ώστε αυτό να μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, καλώντας παράλληλα όλα τα μέλη στις 4 και 5 του επόμενου μήνα να στηρίξουν με την ψήφο τους αυτόν που πραγματικά θεωρούν καλύτερο και πιο άξιο. 4 και 5 Δεκέμβρη, όπως ξέρετε, μετά από πολλές αναβολές, έχουμε τις εκλογές του επιμελητήριου Ξάνθης, προκειμένου να εκλέξει νέα διοίκηση. Εδώ και πολύ καιρό είμαστε μια ομάδα επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων όλοι μαζί, οι οποίοι διεκδικούμε την θέση στο επιμελητήριο, διότι μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι όλη η δουλειά η οποία γίνεται είναι υποδέστερη των καταστάσεων, είναι υποδέστερη των προσδοκιών που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οπωσδήποτε πρέπει κάτι να αλλάξει. Γι' αυτό λοιπόν μέσα στο γίγνεσθε του επιμελητηριακό κατεβάζουμε ένα ψηφοδέλτιο ανεξάρτητο και όντως ανεξάρτητο, δηλαδή αδέσμευτο, δεν έχει καμιά κομματική χρειά και καμιά κομματική δέσμευση και θεωρούμε ότι θα είναι ο συνδυασμός ο οποίος θα προσελκύσει τον κόσμο. Αυτό που κάνουμε είναι να καλέσουμε όλο τον κόσμο, αν και εφόσον θέλει να αλλάξουν τα πράγματα στο επιμελητήριο, να έρθει σε αυτόν τον θεσμό όχι την μεθεπόμενη Κυριακή, δηλαδή 4 Δεκέμβρη και Δευτέρα 5 Δεκέμβρη, τις πρωινές ώρες της εργάσιμες, να ψηφίσει και να ψηφίσει αυτούς που θέλει, που θεωρεί ότι είναι ικανοί, αυτοί οι οποίοι θα δώσουν μια αλλαγή και μια νέα πνοή, αδέσμευτη οπωσδήποτε, στο επιμελητήριο. Αλλαγές οι οποίες επικεντρώνονται και στην διαφάνεια των πράξεων. Οπωσδήποτε και στη διαφάνεια των πράξεων και οπωσδήποτε και στον προγραμματισμό, διότι αυτή τη στιγμή αυτό που επικρατεί είναι ότι πληρώνουμε ένα επιμελητήριο και δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Εμείς λέμε ότι δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχει ανταποδοτικότητα σε αυτό που πληρώνει ο καθένας και μπορεί να υπάρξει εάν και εφόσον υπάρξει δουλειά, αν παραχθεί δουλειά. Εμείς θεωρούμε ότι εκεί που μέχρι στιγμής όλα τα μέλη είναι επαγγελματίες σωστοί που παράγουν έργο, οπότε κατά τη στοιχεία θα παράξουν και έργο, αν και εφόσον εκλεγούν στο επιμελητήριο. Άλλωστε, το επιμελητήριο αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, το οποίο ωστόσο εδώ και χρόνια έχει χάσει το ρόλο του εις βάρος της επιχειρηματικότητας της περιοχής και κατ' επέκταση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Έτσι, στη δεδομένη συγκυρία, η ανάδειξη ατόμων που θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των καιρών αναδεικνύεται πλέον σε ζήτημα ζωτικής σημασίας.